Κώστα, έχεις τα σημάδια της μάχης πάνω σου. Είναι προφανές ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο μάτς. Θεωρείς ότι κάποια στιγμή η Νέα Ζηλανδία, προκειμένου να μας αντιμετωπίσει, έφτασε στα όρια του αντιαθλητικού παιχνιδιού? Εντάξει, όποιος έχει δει και τα τρία παιχνίδια της Νέας Ζηλανδίας ή όποιος έχει παρακολουθήσει γενικά τη Νέα Ζηλανδία όλα αυτά τα χρόνια, ξέρει ότι είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ σκληρά. Παίζει στο όριο του φάουλ, βάζει δυνατό το κορμί της, είναι μαχητές. Και πρέπει να ματσάρεις αυτό το πράγμα για να τους αντιμετωπίσεις στα ίσια. Στο πρώτο μήχρονο δεν το κάναμε, μας επηρέασε, μπήκαν στο κεφάλι μας όλα αυτά και αρχίσαμε να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα όπως διαιτητές, όπως μια έξτρα πάσα που μπορεί να μην έδωσε κάποιος συμπαίκτης μας ή ένα σουτ μπορεί να πήρε ένας κάποιος άλλος και δημιουργήσαμε εκνευρισμό στον ίδιο μας τον εαυτό. Μπήκαμε στα αποδυτήρια, μιλήσαμε γι' αυτό, καθαρίσαμε το μυαλό μας και μέσα από αυτή τη διαδικασία ήρθαμε όλοι πιο κοντά και καταφέραμε να απαντήσουμε στο δεύτερο μήχρονο. Υπήρχε και άγχος? Πάντα υπάρχει άγχος. Σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε τουρνουά, όταν εκπροσωπείς τη χώρα σου, έχεις, αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά. Εκπροσωπείς όλη την Ελλάδα και πρέπει να την τιμάς και πρέπει να κάνεις το καλύτερο δυνατό. Το άγχος είναι κομμάτι του παιχνιδιού και πρέπει να το αποδεχτείς. Θεωρείς ότι η επιστροφή από το μείον 13 ήρθε από τις παλιές καλές σελίδες εθνικής? Αυτό είναι για εσάς να το κρίνετε. Εμείς η δουλειά μας είναι μέσα στο παρκέ και αυτό που δείξαμε, η αυταπάρνηση που δείξαμε, το πάθος και η θέληση, σίγουρα πιστεύω έκανε αρκετούς προς την πατρίδα περήφανος για την εικόνα που βγάλαμε στο δεύτερο μήχρονο. Ο πρώτος στόχος, η πρόκριση στο Προολυμπιακό, επιτεύχθη. Από εδώ και πέρα, ότι έρθει είναι μπόνους ή αυτή η εθνική είναι υποχρεωμένη να παλεύει για το καλύτερο? Νομίζω είναι το δεύτερο. Όπως είπα και στα παιδιά στο κέντρο, στο τέλος του παιχνιδιού, απλά δημιουργήσαμε με αυτή τη νίκη άλλο ένα ακόμα σκαλί για μας να προσπαθήσουμε να το ανέβουμε και αυτό.